Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με Skype με την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Κυρία Ζαχαράκη, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ οι τηλεθεατές και οι τηλεθεατές για την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα για θέματα παιδείας. Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρότασης. Κυρία Ζαχαράκη, μια δεύτερη τώρα παράξενη χρονιά. Κλείνει για γιορτές με τηλεκπαίδευση, για γιορτές αύριο, για γιορτές των Χριστουγέννων. Πώς πήγε τελικά όλο αυτό το εγχείρημα, αν μου δίνατε την εικόνα τώρα, ποια είναι η εικόνα τώρα, γιατί στην αρχή είχε προβλήματα, τώρα υπάρχουν προβλήματα σε μικρότερα ποσοστά, τι συμβαίνει? Έχει εξομαλυνθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θέλω να εξοραίσω κάποια κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι η αρχή, κάθε αρχή και δύσκολη, ειδικά ξέρετε σε τόσο μεγάλη αλλαγή, γιατί φανταστείτε ότι πέρυσι το Μάρτιο ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μας, απότομα, βία θα σας έλεγα, να μετατρέψουν κάτι το οποίο γίνεται διαζώσεις, την εκπαίδευση μέσα στην τάξη σε κάτι εξ αποστάσεως. Και πέρυσι βέβαια ήταν και προαιρετικό. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάμε τις μεγάλες στιγμές τις περσινές, ότι τελείωσε η χρονιά. Τα παιδιά δεν έδωσαν βέβαια προαγωγικές και απολυτήριες, αλλά τελείωσαν με επιτυχία πανελλαδικές εξετάσεις και εξετάσεις για τα πρότυπα και βέβαια και η κλήρωση για τα πειραματικά σχολεία. Και μπήκαμε στη νέα χρονιά με υποχρεωτικότητα στην τηλεκπαίδευση. Οφείλω να πω ότι παρά τις αρχικές δυσκολίες, θυμόμαστε όλοι ότι η πρώτη μέρα είχε πολλά προβλήματα στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια, έχει εξομαλυνθεί, κιλά ομαλά, και αυτό βέβαια οφείλεται και στις εργασίες αναβάθμισης του δικτύου και από την εταιρεία πάροχο, αλλά και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Και βέβαια, και εδώ πρέπει να το πούμε, στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εκπαιδευτικών μας, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω και από το κανάλι σας για όλη την προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλους αυτούς τους μήνες, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά σε αυτή τη ζωντανή επαφή με το μάθημα. Σίγουρα δεν είναι το ιδανικό, δεν είναι το καλύτερο. Έχουμε ζήσει όλη την τάξη, ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Είστε εκπαιδευτικός, ναι, ναι. Και εκτός του εκπαιδευτικού, φανταστείτε, ήμασταν μαθητές. Θυμόμαστε έτσι τη μεταγωγικότητα, σωστά, και θυμόμαστε τι σημασία έχει το λεκτικό και το εξωλεκτικό του εκπαιδευτικού μας, του δασκάλου μας. Οπότε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, εντός των δεδομένων που είχαμε, βέβαια και του χρόνου που είχαμε, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν επαφή με τη μακρυσιακή διαδικασία. Είναι σημαντικό ότι κάθε μέρα τα παιδιά μας μπαίνουν μέσα στις ψηφιακές τάξεις και κάνουν τα μαθήματά τους. Το ιδανικό είναι να γυρίζουν στην τάξη, έτσι ώστε να εξομαλυνθούν και τυχόν ανισότητες που υπάρχουν, γιατί σίγουρα και σε μερικά χωριά και στα δικά μου χωριά στην Ευρυτανία, στα Άγραφα, είχαμε ζήτημα στη σύνδεση. Ευτυχώς έχει εξομαλυνθεί και παντού στην Ελλάδα μπορεί να δημιουργήθηκαν ζητήματα. Βλέπω όμως γενικά ότι κυλά πιο ομαλά η διαδικασία και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Μάλιστα. Άνοιγμα σχολείων θα υπάρξει στις 7 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε έχουμε ανακοινώσεις με φυσική παρουσία, γιατί ακούω κάποιους λοιμοξιολόγους και κάποιους άλλους ειδικούς να λένε ότι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου και τα σχολεία πρέπει να συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση. Τι σχεδιάζετε? Θυμίζω ότι κάθε φορά την κρίσιμη περίοδο της απόφασης περιμέναμε μέχρι και πριν λίγες μέρες πριν, να συζητήσουμε μαζί με τους ειδικούς, με την ομάδα, με αυτή την επιτροπή των λοιμοξιολόγων, των πνευμονολόγων, των παιδιάρτρων, οι οποίοι μας έχουν καθοδηγήσει όλη αυτή την περίοδο, έτσι ώστε να αποφασίσουμε. Και βέβαια θυμίζω ότι και την τελευταία περίπτωση, την τελευταία φορά δηλαδή που μιλούσαμε για τον νηπιαγωγείο ή τον δημοτικό, δεν αφορούσε αυτή η απόφαση στα κρούσματα τα οποία είχαμε μέσα στα σχολεία. Τα σχολεία μας ήταν ασφαλή. Κυρίως είχε να κάνει με την κινητικότητα εκτός των σχολείων, το γεγονός ότι πάνε οι γονείς μας, οι παππούδες, οι μαμάδες, τα παιδιά στο σχολείο. Άρα αυτό το καθιστά, καταλαβαίνετε, λίγο πιο δύσκολο προς την κίνηση από και προς, και έπρεπε να αποτραπεί. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι και μια εβδομάδα πριν την έναρξη των σχολείων. Θυμίζω ότι τα σχολεία κανονικά ξεκινούν 8 Ιανουαρίου. Ναι. Η πρόθεσή μας είναι να γυρίσουν τα παιδιά στο σχολείο, γιατί έτσι μπορεί να επανέλθει αυτή η κανονικότητα στη μαθησιακή διαδικασία και να εξαλειφθούν και όλες οι μαθησιακές ανισότητες και οι εκπαιδευτικές ανισότητες που μπορεί αυτή τη στιγμή να συμβαίνουν. Mm-hmm. Αλλά περιμένουμε, και θέλω να το κάνω σαφές, δεν πρόκειται να ρισκάρουμε, είναι κόκκινη γραμμή η υγεία παιδιών, εκπαιδευτικών και προφανώς και των οικογενειών τους. Βέβαια. Ό,τι μας πούν οι ειδικοί θα το εφαρμόσουμε. Όπως κάναμε μέχρι τώρα τους ή άλλους. Ανακοινώσεις μια εβδομάδα πριν, είπατε, ξεκινήσατε να λέτε. Περίπου, αν θυμάστε λίγο και τις άλλες περιπτώσεις, είχαμε 4-5 μέρες πριν. Μάλιστα. Έτσι ώστε να έχουν αποτιμηθεί όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα και βέβαια να μπορούν να έχουν και το χρόνο οι εκπαιδευτικοί μας και τα παιδιά μας, έτσι ώστε να προετοιμαστούν. Άρα, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή έτσι πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα έχουμε
όλη αυτή την ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην καλύτερη απόφαση, η οποία πραγματικά είναι εποφελία και του μαθησιακού δυναμικού, του μαθητικού δυναμικού, αλλά βέβαια και των επιδημιολογικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Υπουργέ, θα ανοίξουν με φυσική παρουσία πρώτα νηπιαγωγεία και δημοτικά και μετά γυμνάσια και λύκεια, όπως αντίστροφα έκλεισαν? Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αυτό, άρα καλό είναι αυτή τη στιγμή να έχουμε τα δεδομένα και να αναφέρουμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Πράγματι όλοι αυτή τη στιγμή είμαστε στη τηλεκπαίδευση μέχρι και αύριο, με το καλό να κλείσει και αυτό το ψηφιακό σχολείο, και θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό έγκαιρα, για να μπορεί να κάνει και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Τώρα, δεν έχει πάντως αποφασιστεί τίποτα μέχρι τώρα, και αυτό σας το λέω έχοντας πλήρη εικόνα έτσι των δεδομένων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η αξιολόγηση των μαθητών για αυτό το τετράμινο, λένε κάποιοι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί, ότι δεν πρέπει να υπάρξει. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, έτσι ή αλλιώς, και να ληφθούν υπόψη οι βαθμοί του δευτέρου τετραμήνου, που κάτω από κανονικές συνθήκες θα είναι ίσως λίγο κανονικότερο. Θέλω να πιστεύω πολύ κανονικότερο. Και να ληφθούν υπόψη οι βαθμοί λοιπόν του δευτέρου τετραμήνου, και αυτοί να διαμορφώσουν και τους βαθμούς του πρώτου τετραμήνου. Αυτό το σκέφτεστε? Θα ήθελα λίγο να εξηγήσω γιατί βγάλαμε αυτές τις οδηγίες για το θέμα της αξιολόγησης για το τετράμινο. Γιατί πρώτα απ' όλα ήδη πολλοί εκπαιδευτικοί είχαν βάλει τα διαγωνίσματά τους διαζώσεις και αναζητούσαν τρόπους έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιολογήσουν κάτι το οποίο συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγήτριες και οι καθηγητές μας προχωρούν την ύλη στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Ναι. Άρα εκείνη τη στιγμή αναδείξαμε όλα τα μέσα τα οποία υπάρχουν στις ηλεκτρονικές τάξεις, με την ΜΜΗ και την ΜΜΗ-Class, στο πανέλληνο σχολικό δίκτυο, αλλά βέβαια και με τους άλλους τρόπους που μπορεί εκείνη τη στιγμή να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να αξιολογήσει τη μαθήτρια και το μαθητή. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ απαιτητικό εγχείρημα, έχοντας κάνει τη δουλειά και βέβαια μη θέλοντας με κανέναν τρόπο να υποδείξω κάτι στους εκπαιδευτικούς μας, ξέρουν πολύ καλά το πώς να αξιολογήσουν τη μαθήτρια και το μαθητή, δώσαμε τα μέσα έτσι ώστε να μπορεί να κάνει την αξιολόγηση που προχωρώντας την ύλη θα μπορέσει ούτως ή άλλως με κάποιο τρόπο να την επινελέσει. Αλλά είμαστε εδώ, επιστρέφοντας στο σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για να δούμε οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει, να υποβοηθήσει τους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση. Θυμίζω ότι πέρσι προσαρμοστήκαμε πλήρως στα δεδομένα, το ότι δεν είχαμε υποχρεωτικότητα, δεν κάναμε απολυτήριες, δεν κάναμε ούτως ή άλλως και προοπτικές εξετάσεις. Φέτος όμως μπήκαμε σε μια κανονικότητα, έστω και με τα νέα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε και την αξιολόγηση ως μία έτσι φυσική διαδικασία. Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε εδώ έτσι ώστε να συζητήσουμε με την μαθητική κοινότητα, προφανώς με τους εκπαιδευτικούς μας, και να βρούμε τον καλύτερο τρόπο έτσι ώστε να λειτουργήσει και αυτός ο τρόπος, ο οποίος θα αποδίδει, αν θέλετε, και τιμή στην προσπάθεια που έχουν κάνει οι εκπαιδευτικοί όλο αυτόν τον καιρό και με την τηλεκπαίδευση. Μάλιστα. Πανελλαδικές εξετάσεις. Πάμε εδώ τώρα, γιατί σήμερα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, έδωσε λεπτομέρειες στο Υπουργικό Συμβούλιο για αλλαγές που επιχειρείται τόσο στις βάσεις όσο και στα μηχανογραφικά. Επίσης, υπάρχουν αλλαγές για το όριο φοίτησης, αλλά και για ένα ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που θα φυλάτει τα πανεπιστήμια. Ας το αφήσουμε αυτό, δεν είναι και στις αρμοδιότητές σας, είστε υφυπουργός αρμόδιοι για θέματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Τι αλλαγές λοιπόν σχεδιάζετε τώρα για βάσεις και μηχανογραφικά, να πούμε, σε γενικές γραμμές? Και αυτό είναι της Υπουργού, αλλά ούτως ή άλλως μπορώ να σας δώσω το γενικό περίγραμμα, αυτό δηλαδή το οποίο έχει να κάνει με τις πανελλαδικές. Πρόθεση είναι να γίνει η πανεπιστημιακή φοίτηση μια συνειδητή επιλογή. Γιατί το ανέφερε και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι η πρόθεσή μας είναι τα παιδιά ούτως ή άλλως να διευκολύνεται έτσι ώστε να κάνουν μια συνειδητή επιλογή και με έναν περιορισμό στον αριθμό του μηχανογραφικού, και εμείς όταν δώσαμε είχαν ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό που μπορούσαμε να δηλώσουμε. Συγχρόνως όμως σκεφτείτε λίγο και το ποσοστό αυτών των παιδιών, των φοιτητριών και των φοιτητών που δεν τελειώνουν ποτέ το πανεπιστήμιο. Μιλάμε δηλαδή για περίπου για 30% εξ αυτών που μπαίνουν. Αυτούς που λέμε αιώνιους φοιτητές, Και εκτός των αιώνων φοιτητών, που ίσως ήταν και ένα φαινόμενο περισσότερο των δικών μου γενεών. Παλιότερων χρόνων, μια χαρά. Νέα είστε όμως, ήταν ακόμη πιο παλιότερο φαινόμενο. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο κουβαλούσαμε στις γενιές μας. Καλό είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε η επιλογή να είναι συνειδητή. Ένα κομμάτι λοιπόν έχει να κάνει με τον περιορισμό των επιλογών στο μηχανογραφικό στην πρώτη φάση. Και αν δεν έχουμε πετύχει εκείνη τη στιγμή σε αυτές τις περιορισμένες επιλογές, μπορούμε να έχουμε και μια δεύτερη φάση μηχανογραφικού στις κενές θέσεις τις οποίες απομένουν, έτσι ώστε να κάνουμε τις επιλογές μας. Και αυτό το οποίο σε δύο φάσεις λοιπόν, το Υπουργικό, σε δύο φάσεις μηχανογραφικά.
στην πρώτη φάση, η οποία είναι πιο περιορισμένη. Περιορισμένο αριθμό επιλογών σχολών. Όταν πάνε 15 ή κάτι παραπάνω. Και βέβαια η δεύτερη φάση που όσες θέσεις απομείνουν θα μπορέσει να κάνει η δυνάμει φοιτήτρια, δυνάμει φοιτητή στην επιλογή του. Και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με το μέσο όρο επί των επιδόσεων για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο που η σχολή πλέον, φανταστείτε ότι εγώ πάνω χάρη φοιτητή στην Αγγλική Φιλολογία Αθηνών, η σχολή πλέον βάζει τη βάση έτσι ώστε ανάλογα με τις επιδόσεις του μέσου όρου επί των μαθημάτων στο επιστημονικό πεδίο μπορεί να ορίζει τη βάση εισαγωγής. Και αυτό επίσης βοηθάει έτσι ώστε να ερχόμαστε σε πολύ μεγαλύτερη επαφή και άμεση επαφή με αυτή τη σχολή την οποία θέλουμε να φοιτήσουμε. Και βέβαια νομίζω ότι όλοι προβληματιστήκαμε και παρεξενευτήκαμε το καλοκαίρι από παιδιά τα οποία μπορεί να είχαν γράψει 2-3, ουσιαστικά να είχαν δώσει μια λευκή σελίδα, μια λευκή κόλλα και μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Α, σκεφτούμε, θα μπορούσε αυτή η μαθήτρια ο μαθητής που μετά γίνεται φοιτήτρια φοιτητής να μπορέσει να έχει επιδόσεις στο πανεπιστήμιο για να μπορέσει να τελειώσει τη σχολή τη σχολή της. Πρέπει λοιπόν να εξορθολογιστεί το σύστημα και αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή αγωνία παιδιών τα οποία έχουν να δώσουν τις εξετάσεις, όμως δεν αλλάζει σε κάτι ο τρόπος που δίνουν ούτε η προετοιμασία τους. Και αν κάτι χρειαστεί ως προς το κομμάτι της ύλης, ως προς το κομμάτι της ύλης, γιατί εμείς καταγράφουμε, πρέπει να σας πω, θα γίνει μείωση εξεταστές. Ναι, ναι. Αν αυτό αποφασιστεί την κρίσιμη στιγμή, σε συνεργασία πάντα με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θυμίζω ότι πέρσι ήμασταν σε θέση έτσι ώστε να το ανακοινώσουμε. Ναι. Τώρα προχωράει η ύλη, εμείς συλλέγουμε όλα τα στοιχεία από όλη την Ελλάδα και βέβαια το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αν κρυθεί ότι είναι απαραίτητο, θα κάνει τις ανάλογες ανακοινώσεις. Δεν είμαστε όμως εκεί αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά πρέπει να συνεχίσουν το διάβασμά τους, να μην επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, να συνεχίσουν όλη αυτή τη συνειδητή και προσιλωμένη προσπάθεια που κάνουν όλο αυτόν τον καιρό, έτσι ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι έτσι, αν θέλετε, και ένα μήνυμα που θα θέλω να τους δώσω. Από φέτος αυτές οι αλλαγές σε μηχανογραφικά και βάση. Από το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι, ναι, ναι. Το καλοκαίρι αυτό, αυτό δημιουργεί καταγγελίες από την αντιπολίτευση ότι δημιουργείται περισσότερη σύγχυση. Το είπατε κι εσείς, σέβεστε την αγωνία. Περισσότερη αγωνία, περισσότερη ανησυχία στα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές, αυτή την παράξενη, να ξαναπώ, χρονιά. Το σκεφτήκατε καθόλου να μην κάνετε αλλαγές από φέτος? Είπατε ότι σέβεστε την αγωνία πριν. Ήταν κάτι το οποίο σας λέει ότι ούτως ή άλλως και η Νέα Δημοκρατία το έχει ανακοινώσει προεκλογικά. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνει μια λογική της βάσης ως προς το πανεπιστήμιο και δεν πήγαμε στο 10, γιατί ήταν κάτι που μια ειδική ομάδα πανεπιστημιακών ανθρώπων οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη επαφή και τεκμηρίωση ως προς αυτό δούλεψαν και προκρίθηκε τελικά, γι' αυτό και είναι αυτό το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός, αυτό το ζήτημα δηλαδή του μέσου όρου, το οποίο έχει ούτως ή άλλως και την έγκριση των Βρετανικών αρχών. Είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν επηρεάζει την προετοιμασία των παιδιών για αυτή τη χρονιά. Το είπατε και πριν. Κάτι τον τρόπο τον οποίο θα δώσουν τις εξετάσεις, τα μαθήματά τους. Θα δούμε το κομμάτι της ύλης. Επαναλαμβάνουμε κάτι το οποίο ελέγχουμε και επιτηρούμε και επιβλέπουμε από το Υπουργείο, εποπτεύουμε το πώς πηγαίνει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μια χρονιά πολύ ιδιαίτερη. Να. Και βέβαια επαναλαμβάνω ότι ας συνεχίσουν τα παιδιά το διάβασμα και είμαστε εδώ πέρα έτσι ώστε να συζητήσουμε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μέσα στη χρονιά. Από ό,τι λέτε, εγώ καταλαβαίνω ότι το πιο πιθανό είναι να υπάρξει μείωση της ύλης και λόγω της τηλεεκπαίδευσης που έχει τα προβλήματα που έχει, έτσι. Αυτό, αν κάποιος το έλεγε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στη θέση του. Σωστό είναι αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι θα διακινδύνευε να επηρεάζει παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κρίσιμο στιγμή. Γιατί διαβάζουν και είναι Χριστούγεννα, θα αξιοποιήσουν αυτόν τον καιρό. Ας περιμένουμε. Ξέρουμε ούτως ή άλλως ότι τα παιδιά έχουν ένα συγκεκριμένο ρυθμό στο διάβασμά τους και στην κάλυψη της ύλης. Και ας περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Συνεχίζουμε το διάβασμά μας, συνεχίζουμε την προετοιμασία μας. Και επαναλαμβάνω, δώσαμε δείγμα γραφής πέρσι. Μάλιστα. Όταν μια δύσκολη περίοδο το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε τους όλους σε μια μείωση ύλης που ήταν πολύ σημαντική. Θυμίζω ότι πέρσι μειώθηκε κατά το 1 τρίτο περίπου η ύλη. Φέτος δεν είμαστε στο ίδιο σημείο γιατί έχουμε υποχρεωτικότητα και προχωράμε την ύλη σε αντίθεση με την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα. Πάμε στο νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση που ψηφίστηκε πρόσφατα πριν ελάχιστες μέρες. Να εστιάσουμε λίγο στην τροπολογία που σύμφωνα με την οποία μπορεί να γίνεται εγγραφή στα επιμελητήρια των πτυχιούχων των κολεγίων. Αυτό εδώ τώρα, αυτή η τροπολογία συναντά αντιδράσεις και από τους δικούς σας συνδικαλιστές και από το ΤΕΕ, όπου πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Σκέφτεστε κάτι άλλο, σκέφτεστε η παναχώρηση σε αυτό το ζήτημα, το ειδικότερο ζήτημα?
επαναλαμβάνω όλη το λόγο που έφερε η Υπουργός στην Τροπολογία στη Βουλή. Γιατί η αναγνώριση δεν βγάζει κάτι, είναι εφαρμογή ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας ούτως ή άλλως στην ελληνική νομοθεσία. Αυτή η τροπολογία, πρέπει να σου πω, αυτή η οδηγία υπάρχει από το 2005 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ενσωματώθηκε το 2010 στο Εθνικό Δίκαιο. Και αμέσως μετά άρχισε μια εφαρμογή η οποία κατά καιρούς έχει μεγάλες καθυστερήσεις και επίσης αυτό μπορεί να επιφέρει και σοβαρές τιμωρίες, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω έτσι τη λέξη, αλλά για να είμαστε κατανοητοί, από το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο έκανε ο Υπουργός ήταν να φέρει αυτήν την τροπολογία έτσι ώστε να επανέλθει στο Υπουργείο Παιδείας αυτή η δυνατότητα να εξετάζει κάθε αίτηση του πτυχιούχου, ο οποίος φέρνει το πτυχίο του, μέσα στο Υπουργείο. Αυτό είχε μεταφερθεί στα επιμελητήρια, στο τεχνικό επιμελητήριο ή στο οικονομικό επιμελητήριο, mm-hmm. και επανέρχεται στο Υπουργείο. Αυτό είναι που έγινε ουσιαστικά με την τροπολογία. Και προφανέστατα, μέσα από την εξέταση που θα γίνεται και από το Υπουργείο, εξετάζονται τα προσόντα, αυτό δηλαδή το οποίο δίνει πρόσβαση αμέσως μετά στην εγγραφή στο κάθε επιμελητήριο, και βέβαια σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνονται και αντισταθμιστικά μέτρα. Άρα αυτό το οποίο έγινε ήταν να μεταφερθεί η δυνατότητα να εξετάζονται τα προσόντα από το επιμελητήριο στο Υπουργείο ξανά εκεί που ήταν στο παρελθόν. Mm. Αυτό είναι που έγινε με την τροπολογία την Παρασκευή, πρέπει να σας πω. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναδείτε, κυρία Υπουργέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναδείτε, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από όλα τα επιμελητήρια, το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά. Αυτό είναι κάτι, σας λέω, το οποίο πέρασε ήδη την Πέμπτη. Είναι πάρα πολύ πρόσφατο, έχει να κάνει με ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, αλλά και με επίσπευση διαχείρισης αιτήσεων, οι οποίες πράγματι μπορεί να είχαν καθυστερήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να εστιάσουμε λίγο στα ΙΕΚ, οι απόφοιτοι των οποίων θα μπορούν να δίνουν κατατακτήρες στα πανεπιστήμια, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια, η οποία νομίζω είναι αρκετά σημαντική, ναι, για την αναβάθμιση των ΙΕΚ. Ενός πάρα πολύ σημαντικού θεσμού. Έχω υπάρξει και εκπαιδευτικό στον ΙΕΚ, άρα για πολλά χρόνια σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ μπορώ να σας πω ότι παρατηρούσα από κοντά την διεκπαιρέωση των προγραμμάτων σπουδών αλλά και των αποφύτων, των προοπτικών τους. Εδώ πλέον με το καινούριο νομοσχέδιο έχουμε όλη αυτή την διαστρωμάτωση αλλά και τη διαπερατότητα, το πώς μπορούμε να πάμε από το ένα επίπεδο στο άλλο, το οποίο υπάρχει οπουδήποτε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο επίπεδο, και τώρα μάλιστα με αναβάθμιση των ΙΕΚ που είναι έμπρακτη και με οικονομική ενίσχυση και των εργαστηρίων αλλά συνάμα έτσι και πάρα πολλών διορθωτικών δράσεων, και επίσης αυτής της δυνατότητας να μπουν στα πανεπιστήμια, είναι έμπρακτα μια απόδειξη στήριξης. Πολλές επιλογές. Αν μπορούσε κάποιος να δώσει το μήνυμα και του νομοσχεδίου αυτού το οποίο ψηφίστηκε την Πέμπτη, είναι αυτή η πολυπλοκότητα, αν θέλει, η προσφορά επιλογών στους αποφύτους, για να μπορούν και μέσα στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, στο βαθμό και στο επίπεδο που ο καθένας μπορεί να επιθυμεί, να τοποθετείται. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία ήταν μια πολύμηνη, πρέπει να σας πω, διαπραγμάτευση, αλλά συνάμα και μια ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς, έτσι ώστε να έρθει η εκπαίδευση και η κατάρτιση να συναντηθεί με την αγορά εργασίας, και συγχρόνως και η κατάρτιση και αυτό το κομμάτι των ΙΕΚ δηλαδή, να βρει ακριβώς την αναφορά την οποία χρειάζεται στο σύγχρονο απόφυτο, ο οποίος πράγματι έχει πάρα πολλές προκλήσεις και mm-hmm. στην αγορά εργασίας, αλλά και στη συνάντηση με τις καινούργιες δεξιότητες αλλά και τις καινούργιες ειδικότητες. Σε τι εύρος σχολών μπορεί να δίνουν κατατακτήριες οι απόφοιτοι των ΙΕΚ? Για παράδειγμα, ένας απόφοιτος των ΙΕΚ δημοσιογραφίας μπορεί να δίνει στα τμήματα τα πανεπιστημιακά δημοσιογραφίας ή και επικοινωνίας. Θα διευθετηθούν, γιατί αυτά μπορεί να δώσει και ένα πλαίσιο, αλλά όλες οι διευθυνσίες θα δοθούν σε δεύτερο χρόνο. Μάλιστα. Δεν έχω ούτως ή άλλως ξέρετε τα ΙΕΚ, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες δεδομένες. Δίδακτρα, τα δίδακτρα μόνο θα σας ρωτήσω για τα ΙΕΚ. Ναι. Υπάρχουν δίδακτρα. Δώστε μας το ύψος για να καταλάβουν αυτοί που μας ακούν κι εγώ. Γιατί δίδακτρα μιλάμε? Ένα πολύ συμβολικό ποσό, γιατί αυτό το οποίο τους ή όλους αναφέρθηκε και στη Βουλή και αυτό το οποίο απαντήθηκε ήταν ότι πολλές φορές έχουμε την εγγραφή παιδιών στα ΙΕΚ τα οποία μέσα στη χρονιά μπορεί να πάρουν τη θέση αλλά εν τέλει να μην φοιτούν. Και να μην φοιτούν όχι για έναν αντικειμενικό λόγο, ξέρετε, που είναι μια αντικειμενική δυσκολία η οποία αποτρέπει από τη φοίτηση. Οπότε ο σκοπός της εισαγωγής των διδάκτων, τουλάχιστον όπως απαντήθηκε και από την Υπουργό αλλά και μέσα και από την αρμόδια Γενική Γραμματεία, ήταν αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να ελεγχθεί, αν θέλετε, το κομμάτι αυτό και να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στα ΙΕΚ
σε παιδιά τα οποία πράγματι μπορούν να φοιτήσουν, θα φοιτήσουν και βέβαια θα γίνεται και επιστροφή του ποσού αυτού. Αλλά όλε αυτέ σα λέω οι απαντήσει θα βγουν και από την Αρπόδια Γενική Γραμματεία και από τον Υπουργό με αυτόν τον χρόνο για να μπορεί να κάνει ο κάθε απόφοιτο και όποιο επιθυμεί να φοιτήσει μια συνειδητή επιλογή, έχοντα όμω αυτή την ποικιλία επιλογών. Ωραία. Κρατώ αυτό για συμβολικό ποσό και πριν σα αποδεσμεύσω, θα ήθελα να καταθέσω αυτό που σα κατηγορούν και με αφορμή τι αλλαγέ στην επαγγελματική εκπαίδευση από την αντιπολίτευση, ότι γενικά πρημοδοτείτε με τις κινήσεις σας την ιδιωτική εκπαίδευση εις βάρος της δημόσιας. Τι απαντάτε σε αυτό? Θα έλεγα ότι η συνειδητή επιλογή, επαναλαμβάνω αυτή τη λέξη γιατί ξέρετε διέπει είναι το νήμα το οποίο συνδέει όλες τις αποφάσεις που έχουμε πάρει, είναι από τον υπηαγωγείο. Τον υπηαγωγείο το οποίο σας θυμίζω ότι πιλωτικά έχουν ενσωματωθεί τα αγγλικά φέτος σαν μια δραστηριότητα. Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο που έχουμε με έναν τρόπο θα έλεγα πρωτοποριακό και πιλωτικό πάντα γιατί αυτά πρέπει να δοκιμάζονται στο πεδίο. Έχουμε βάλει την οδική ασφάλεια, το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, το κομμάτι του εθελοντισμού, πράγματα τα οποία τα παιδιά μάθαιναν ως προγράμματα και τώρα είναι ενσωματωμένα στο ρολόγιο πρόγραμμα. Και βέβαια αύξηση των δόνων της φυσικής αγωγής, αύξηση των ξένων γλωσσών, τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία τα οποία ενισχύονται, όλα αυτά τα οποία βοηθούν τη δημόσια εκπαίδευση. Εγκαθιστούν, αν θέλετε, το χώρο που πραγματώνονται τα όνειρα και οι επιδιώξεις των παιδιών. Άρα, ενισχύοντας τη δημόσια εκπαίδευση, δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος μπορεί να διατείνεται ότι μπορεί να πρημοδοτεί τη ιδιωτική εκπαίδευση. Εμείς ούτως ή άλλως ως παράταξη θυμίζω ότι δεν λειτουργούμε συμπλεγματικά απέναντι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όμως είναι στην ιδιωτική μας απόφαση τα παιδιά τα οποία κατά τη συντριπτική πλειοψηφία παρακολουθούν το δημόσιο σχολείο να πηγαίνουν σε ένα ποιοτικό δημόσιο σχολείο. Και αυτό οφείλουμε να τους το δώσουμε. Όπως είπα πριν, και με τον εμπλουτισμό των ορολόγιων προγραμμάτων, την αλλαγή των βιβλίων στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, συνάμα τη δυνατότητα να έχουν καλύτερες επιλογές στο να μπορούν να πάρουν ένα κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής μέσα στο δημόσιο σχολείο. Και βέβαια να εκπαιδευτούν πάνω στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό όλα τα πράγματα στοχευμένα στο παρόν και στο μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν βοηθούν το δημόσιο σχολείο και σίγουρα καταρρύπτουν το επιχείρημα περί πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Κύριε Υπουργέ, οι τηλεθεατές αξιολογούν αυτά που λέμε, αυτά που λέτε. Μια ευχή θέλω, εκπαιδευτική για το κλείσιμο ή όποια άλλη ευχή θέλετε εσείς για το 2021, τι θα λέγατε σε αυτούς που μας ακούνε? Σίγουρα υγεία, γιατί νομίζω ότι αν κάναμε αυτή την κουβέντα ένα χρόνο πριν, μπορεί να λέγαμε πάρα πολλά άλλα. Έχετε δίκιο. Άρα να είμαστε υγιείς, σωματικά και πνευματικά, και μακάρι να επιστρέψουμε, και αυτό το λέω πολύ σοβαρά και στα παιδιά, και για τα παιδιά, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Ξέρω ότι τους λείπει η τάξη. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι προβληματίζομαι πάρα πολύ για τον αποχωρισμό των παιδιών από την τάξη. Πιστεύω ότι τους πιέζει ψυχοκοινωνικά. Και μακάρι να επιστρέψουμε γρήγορα. Εκεί επιτελείται το θαύμα της γνώσης. Μακάρι να είμαστε όλοι καλά και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται από τον ιό, γρήγορα να το ξεπεράσουν με μια σκέψη και σε αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους χάσαμε μέσα σε αυτή τη μάχη, με αυτή την πανδημία. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κυρία Ζαχαράκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Τώρα, κυρίες και κύριοι,